Τώρα, στο επόμενο θέμα, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κοινή λογική και πόσο δικαιολογείται. Εγώ θα ρωτήσω πάντως την καλεσμένη μας, διότι είπαμε, στη μία περίπτωση είχαμε την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, στην άλλη περίπτωση τελείωσε η πανδημία και υπήρχε ζήτηση πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα τι υπάρχει, και αναφέρουμε στα καύσιμα, γιατί εκεί το λίτρο έχει ξεφύγει πάλι τιμή. Έχουμε πάει στα 2 ευρώ στην Αθήνα, στην Αττική, κοντά στα 2 ευρώ στην Αττική. Καλά, αν πάτε στα νησιά ή αν πάτε σε τουριστικά μέρη στην Υπηρετική Ελλάδα, εκεί θα δείτε ότι είναι πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Και η κυρία Μαρία Ζιάγκα, η πρόεδρος, για τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Κυρία Ζάγκα, κυρία πρόεδρε, Βενζινοπολίων Αττικής, καλημέρα. Το ερώτημα είναι... Καλή σας μέρα. Όταν ανεβαίνουν, γιατί δεν πέφτουν? Είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Τα καύσιμα. Είναι αυτό το οποίο μας ρωτάτε πάντοτε, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω εγώ, γιατί πάντοτε, ξέρετε, όσα χρόνια... Μην μου πείτε ότι είναι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί... Όχι. Δεν λέω ότι σταμάτησε, αλλά έχουν περάσει μήνες από την έναξή του. Όχι, έχετε δίκιο. Όπως πολύ σωστά το λέτε, συμπληρώνω και λέω εγώ ότι τέτοια εποχή πέρσι, λίγο πιο πριν, είχαμε 1,30 την 130 την τιμή το βαρέλι, τιμή Brent. Και ήταν 2 ευρώ πάλι η αμόλυβδη. Μάλιστα. Τώρα με 87 δολάρια τιμή Brent είναι πάλι στα 2 ευρώ. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, μία ερώτηση την οποία δεν την υποβάλλει μόνο ο καταναλωτής αλλά και ο κλάδος. Και η ερώτηση είναι στα δηληστήρια. Μάλιστα. Γιατί εμείς κινούμεθα ο κλάδος βάσει τιμολογίων. Εμείς έχουμε 2 χρόνια στην πλάτη μας ένα μπλαφόν που σημαίνει το ποσοστό κέρδους είναι ορισμένο, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Έλεγχοι, να ξέρετε, γίνονται για την τιμή. Εκεί που είναι το παράπονο και ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ακόμα είναι για την Οθεία και για τις πειραγμένες αντλίες, το μεγάλο θέμα. Ναι. Για τις τιμές όμως, πράγματι, πώς πήγε 2 ευρώ ενώ το βαρέλι είναι 87, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω κι εγώ. Να κάνω και πρέπει μια... να ξέρετε, ναι, ότι σε χρόνο 2 μήνες πήρε σιγά σιγά προσθετικά η απλή αμόλυβη γύρω στα 14-15 λεπτά, ενώ το απλό πετρέλαιο πήρε γύρω στα 25 λεπτά. Αυτό όμως επιβαρύνει πολύ τους επαγγελματίες, γιατί χρησιμοποιούν για τα οχήματά τους πετρέλαιο κίνησης. Όμως τόσο πολύ να έχει ξεφύγει όχι μόνο το θέμα της τιμής, αλλά και σε όλα τα άλλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να κάνω μια απόπειρα. Ειλικρινά σας το λέω. Να κάνουμε μαζί την απόπειρα. Να, ναι, δούμε τις επόμενες εβδομάδες ή τον, ναι, επόμενο μήνα. Γιατί δεν θέλω να το λέω, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας κάνουν ήδη ακόμα διακοπές, κάποιοι ξεκουράζονται. Βεβαίως. Όταν λοιπόν με το καλό μπούμε στο Σεπτέμβριο, κάτι, πού θα πάει, ναι, το λίτρο? Να πω κάτι. Ναι. Γιατί πώς θα παίξουμε, ειλικρινά το λέω, το ρόλο της πυθίας και να πούμε, θα μαντέψω και θα, ναι, σας πω ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Εγώ ξέρω ότι αυτή η τιμή γύρω στο 1,95, αυτή είναι η μέση τιμή, 1,95-1,96 το πολύ, στην Αττική και Θεσσαλονίκη, ναι, στην απλή αμόλυβδη, και το πετρέλαιο κίνηση στο απλό είναι στο 1,70, είναι αρκετό καιρό έχει καθίσει εκεί. Υποπτεύομαι ότι για λίγο καιρό θα είμαστε εκεί. Δεν βλέπω να χτυπήσει κόκκινο, αλλά πάλι αυτό είναι μία υπόθεση. Ποιο είναι το σωστό? Βάσει τιμολογίων. Εχθές εμείς παραλάβαμε λίγο, είναι οι ίδιες τιμές που είχαμε πριν μια εβδομάδα. Τις ίδιες τιμές. Δεν είδαμε καμιά διαφορά μεγάλη. Άρα λοιπόν, γιατί να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο? Ξέρετε πια, επειδή εγώ δουλεύω στο μαγαζί, δεν είμαι απλώς δηλαδή ένας άνθρωπος που έρχομαι, λέω γεια και φεύγω. Δουλεύω. Είστε παρούσα εσείς, ναι, όντως έχω περάσει και σας έχω δει εγώ ότι δουλεύετε. Ναι. Βεβαίως, είμαι παρούσα και αυτό τι σημαίνει? Χτίζω τη σχέση με τον πελάτη μου. Ξέρω το πρόβλημά του. Η έννοια του κόσμου, ξέρετε ποια είναι? Είναι να πάρω σωστό πετρέλαιο, όχι την τιμή πλέον, ναι, γιατί έχει τη δυσάρεστη εμπειρία της ταλαιπωρίας. Είτε πειραγμένες αντλίες, έρχεται και μου λέει, κυρία Ζάζα, παίρνω 48 λίτρα αυτό το αυτοκίνητο. Πώς μου βάλανε 59? Δεν βρίσκω άκρη, παίρνω και δεν βρίσκω άκρη. Ή το άλλο, κυρία Ζάζα, έμεινα. Έβαλα, πού έβαλες? Μα του λέω, δεν την είδες την τιμή, είναι λίγα φτηνή. Καλά να πάρεις, του λέω. Πόσες φορές, γιατί είναι πελάτης μου, το ξέρω. Πόσες φορές έχουμε πει, αλλά σε τρώει, λέω. Και γι' αυτό πήγες. Δεν υπάρχει φτηνή βενζίνη στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε ειδικό φόρο ευξημένο. Ψέματα λέμε.
Το κέρδος αλλά, είναι ελάχιστο. Είναι υπάρχουν, πολύ μικρό. Υπάρχουν και οι οδηγοί, οι καταναλωτές, οι οποίοι έρχονται για να βάλουν καύσιμα 5 ευρώ, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί. Βεβαίως. Βεβαίως. Ξέρετε ότι πολλές φορές βάζει και λέω, κάτσε ρε φίλε. Γιατί εγώ σας λέω, μιλάω μόνο τον κόσμο. Mm. Πού θα πας, βρε αγόρι μου, με 3 ευρώ. Με 3 ευρώ. Μου λέει, εδώ στο παρκάρο σπίτι. Δίπλα μου λέει. Ναι. Ακούστε, δίπλα το παρκάρο, κυρία Ζάγκα, μου λέει. Και το πρωί που θα έχω λεφτά, θα βάλω 15. Μάλιστα. Αυτό όμως συμβαίνει. Λοιπόν, η έννοια του κόσμου είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας το λέω. Όχι πια την τιμή, γιατί η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ακριβή χώρα στην Αμπόλυβη. Γιατί έχει φόρο. Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα. Βγάλει τον ειδικό φόρο που είναι τα 3 τέταρτα της τιμής. Εγώ γιατί έγινα θέμα ολόκληρη συζήτηση, γιατί είπα ότι το όραμά μου και το όραμα του κλάδου είναι η μείωση κάποια στιγμή του ειδικού φόρου. Αλλά τώρα, λόγω των προβλημάτων, παίρνει η κυβέρνηση και η οποιαδήποτε κυβέρνηση, μην κοροϊδευόμαστε, τον ειδικό φόρο από εκεί και δίνει τα επιδόματα. Μακάρι να δοθεί κάποια στιγμή μια επιδότηση τουλάχιστον. Όχι fuel pass, όχι, είναι πεντεμός. Γιατί παίρνει και το fuel pass, πάει και στην τράπεζα, φεύγει αλλού. Για να επιδοτηθεί στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Όταν έγινε τον Απρίλιο, θυμάστε η επιδότηση στην Αγγλία για το απλό πετρέλαιο. Ναι, κυρία Ζάγκα, όμως. Κυρία Ζάγκα, κυρία Πρόεδρε, έτσι όπως, επειδή όπως πολύ σωστά μας είπατε, δεν μπορείτε να παίξετε την πυθία και να μας πείτε αν θα πάει και πόσο ψηλά θα πάει. Ναι, εγώ κάνω μια υπόθεση εργασίας και λέω, ακόμα κι αν μειωθεί ο φόρος, αυτός που περιγράφεται, ή ακόμα κι αν με κυβερνητική απόφαση εξαφανιστεί ο φόρος σε καμιά εβδομάδα μέσα, πάλι θα λέμε μαγικά, μα πώς εξαφανίστηκε ο φόρος και ανέβηκε πάλι. Μα αφού θα φανεί στην τιμή. Μάλιστα. Μα αφού τώρα φαίνεται πόσο είναι ο φόρος στο τιμολόγιο. Πόσο, δηλαδή στο 1,5 ευρώ θυμάστε κάποια μαγική εποχή είχε 1,5 ευρώ. Τη θυμάμαι τη μαγική εποχή γιατί εγώ είμαι μεγάλος πλέον, δεν είμαι πιτσιρίκη, γι' αυτό τη θυμάμαι. Λοιπόν, το 1 ευρώ τάκα τάκα φόρος. Μάλιστα. Και τα 50 λεπτά μοιράζονται εταιρεία, μεταφορές και εμείς. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα το μήνυμα από τη Μαρία Τζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών της Ένωσης Αττικής. Μην κοιτάτε για φθηνά καύσιμα, τα δίθεν φθηνά. Παίρνετε σωστό σε μία λογική τιμή, γιατί θα μου πεις, βρε Ζάγκα, εδώ πάω σε μία λεωφόρο, η μία έχει 95 και έχει 2 ευρώ. Ωραία, μπορεί αυτός να έχει ψηλό τιμολόγιο, να αγοράζει πιο ακριβά ή να έχει περιθώριο κέρδους. Γιατί εκεί που κλείδωσε, μας βρήκε άλλους με μικρό περιθώριο κέρδους και εκεί κλειδώσαμε και θα είμαστε μέχρι τέλος του έτους και άλλοι είχαν περιθώριο πολύ μεγαλύτερο. Και μετά άρα πας... λοιπόν, γεμάτο καύσιμο, φθηνό καύσιμο. Βγάζει περισσότερο. Το πολύ φθηνό καύσιμο πρέπει να βαράει, όπως λέτε, συναγερμός και το να λέει, όπα, με περιμένει το συνεργείο. Το λέω ξεκάθαρα. Ναι, κατάλαβα. Γιατί όσα... Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι όσοι πουλάνε φθηνά δεν είναι σωστοί. Όχι, λέτε αλλά πολύ φθηνά. Τα μαγαζιά που πιάνουν και έχουν πρόβλημα είναι τα φθηνά. Ναι, μάλιστα. Εσείς αναφέρεστε στους συναδέλφους σας που πουλάνε πολύ πολύ φθηνά. Αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Ναι, δηλαδή, να σας πω κάτι. Συγγνώμη. Είναι κάτω από την τιμή κόστους αυτό που λέω. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή να το βλέπεις 1,90 και να πουλάει ο άλλος 1,75. Τι λες ρε φίλε, με δουλεύεις. Με θεωρείς χαζή και εμένα, τον επαγγελματία και τον καταναλωτή. Και τι λέει ο καταναλωτής καμιά φορά πάνω στην αγωνία του φθηνό-φθηνό. Ζάγκα, μήπως εσύ βγάζεις περισσότερο. Μα τι περισσότερο, αφού είναι ορισμένο το ποσοστό. Πήγαινε εκεί και μετά, όταν έρχεται, του λέω καλά να πας. Η εμπειρία θα σε μάθει να προσέχεις. Μαρία Ζάγκα. Μα θέλει τροφή. Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Βενζινοπολών, Ένωσης Αττικής. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.